Κυρία Συντηχάκη, εσείς αυτά περί χειραγώγησης του εκλογικού των ψηφοφόρων, τα περί ενδεχόμενης νοθείας στο εκλογικό αποτέλεσμα, πώς τα ακούτε? Κοιτάξτε, καταρχήν γίνεται μια συστηματική και κατά εξακολούθηση προσπάθεια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβάσουν τους τόνους σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο επίπεδο, ρίχνοντας σκόνη, θολώνοντας τα νερά, αποπροσανατολίζοντας το λαό, ενώ γνωρίζουμε ότι πέρασαν 3,5-4 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και άλλα τόσα επί ΣΥΡΙΖΑ, όπου από κοινού εφάρμοσαν ένα σύνολο αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών, φτάνοντας σήμερα να βιώνει ο λαός αυτή τη δραματική κατάσταση με μειωμένους μισθούς και συντάξεις που δεν φτάνουν ούτε για την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Έτσι. Να έχουμε πληστηριασμούς, να απειλείται η κατοικία, οι λαϊκές κατοικίες, να έχουμε σοβαρά προβλήματα στην μόρφωση, στην παιδεία, στην υγεία γενικότερα, στα κοινωνικά ζητήματα, και την ίδια στιγμή πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Ξέρετε, παρακολουθήσεις γίνονται, γίνονταν και θα γίνονται όχι απλά μόνο σε ένα επίπεδο ποιος παρακολουθεί ποιον. Είναι και σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων. Και οι παρακολουθήσεις που ζήσαμε και είδαμε και τα λοιπά είχαν και τέτοια χαρακτηριστικά. Παράνομες, βέβαια, μεταξύ τους, άλλη σημασία έχει το παρακολουθεί ο τάδε πάμπλουτο στον άλλο πάμπλουτο, και άλλο να υπάρχει και κυβερνητική παρέμβαση. Το ζητούμενο όμως, ξέρετε, το ζητούμενο, επειδή δεν είμαστε τώρα ούτε αστυνομικοί, ούτε η εισαγγελία, mm-hmm. ούτε η κρατική ασφάλεια, για να αναζητήσουμε ποιος, τι και τα λοιπά. Η ουσία είναι τι, ότι όλα τα άλλα κόμματα, και κυριολεκτός αυτό που λέω, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχουν αποδεχτεί, έχουν ψηφίσει, έχουν εξυγχρονίσει ένα σκοτεινό, απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο, το πλαίσιο αυτό των παρακολουθήσεων, έχουν ενσωματώσει ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εδώ τα τελευταία 25-28 χρόνια. Άρα λοιπόν εκπλήσει κάποιον γιατί ζούμε στην εποχή των παρακολουθήσεων? Παλιά είχαμε τον ασφαλίτη με τη γραβάντα και τα μαύρα γυαλιά. Σήμερα έχουμε τον ψηφιακό ασφαλίτη. Ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορούν ελεύθερα τα λογισμικά, αυτά τα Predator, τα γνωστά Predator. Και μάλιστα έχουν ψηφίσει τα άλλα κόμματα τις συγκεκριμένες οδηγίες, έτσι ώστε ελεύθερα να κυκλοφορούν στην αγορά. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα είναι, θα καταργήσει ο λαός αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο? Mm-hmm. Οι εκλογές προφανώς είναι μια ευκαιρία για το λαό, έτσι ώστε να τιμωρήσει αυτά τα κόμματα, διότι σε τελική ανάλυση οι παρακολουθήσεις ποιον στοχεύουν? Τον εχθρό λαό. Απειλούν τις λαϊκές ελευθερίες, και από αυτή την άποψη έχει κάθε λόγο ο λαός, πηγαίνοντας την κάλπη, να έχει στο μυαλό του αυτό. Ξέρετε, εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήσαμε το ζήτημα των παρακολουθήσεων από το 2016, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αρέσει τον κύριο Κατρούγκαλο αυτό και στον ΣΥΡΙΖΑ όταν το επαναφέρουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ήταν από την ΕΕΠ η παρακολουθήση του τηλεφωνικού κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί? Γιατί δεν διερευνήθηκε σε βάθος. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθεί και να διερευνήσει την υπόθεση. Μάλιστα, και λίγες μέρες πριν τελειώσουν οι εκλογές, πριν τελειώσει η τετραετία και πάμε στις εκλογές, το μετέτρεψε από ποινικό αδίκημα σε πλημέλημα. Ξέρετε, το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Και όχι μόνο αυτό. Λέτε, είχε να κάνει με την υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος? Γιατί αυτό είναι επιχείρημα που το λέει η Νέα Δημοκρατία. Έχω κάθε λόγο να το πιστεύω. Έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η αδιαφορία ήταν εμφανής από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόλο που ακόμα και επικεφαλής της ΕΕΠ, επί ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι η υπόθεση του ΚΚΕ είναι διεθνών διαστάσεων. Είχαμε λοιπόν κατ' εξακολούθηση παρακολούθηση στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός μας το 2016, το 2017, το 2018. Επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε 2019, 2020, 2021 και 2022. Διερευνώνται αυτές οι υποθέσεις.
θέσεις σήμερα και από την ΔΑΕ και από την κρατική ασφάλεια. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν διερευνήθηκαν σε βάθος αυτές οι υποθέσεις. Και κατά την άποψή μας, σκόπιμα, συνειδητά, αποφεύγουν τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν για την υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Πάνω σε αυτό θα με επιτρέψετε μια παρατήρηση. Για τη διαδικασία, να σας πω ότι πρέπει να πάμε σε ένα ακόμη θέμα και έχουμε 20 λεπτά ακόμη να συζητήσουμε. Οπότε παρακαλώ για πολύ σύντομες παρεμβάσεις. Γιώργο. Πολύ σύντομα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Συντηχάκη για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι χρήσιμη η ΕΕΠ ως οργανισμός ή δεν είναι ως υπηρεσία? Καταρχήν, εξαρτάται... Σύντομη απάντηση, παρακαλώ θερμά. Συντομότατη. Εξαρτάται ποιος παρακολουθεί ποιον σε τελική ανάλυση. Διότι σε ένα σύστημα όπου πραγματικά ο λαός είναι ο εχθρός και ένα σύστημα ολόκληρο, ένα αστικό κράτος που ουσιαστικά στηρίζει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και μέσα από νομοσχέδια, μέσα από διάφορες διατάξεις κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι η υπηρεσία, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπηρετεί αυτό το σύστημα, υπηρετεί αυτό το κράτος, υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα σε τελική ανάλυση. Άρα λοιπόν μια τέτοια ΕΕΠ προφανώς δεν τη θέλω, δεν θέλω το αστικό κράτος, δεν θέλω πολιτικές τέτοιες που στοχεύουν, στοχοποιούν το λαό, τις λαϊκές ευθύνες και τους αγώνες. Τι θα πει, θέλω ένα άλλο κράτος. Θέλω ένα διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, όπου το κράτος θα υπερασπίζεται τα λαϊκά συμφέροντα, θα υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα και από αυτή την άποψη λοιπόν και όλοι οι μηχανισμοί και οι αρμοί της εξουσίας θα υπηρετούν αυτόν τον στόχο και μόνο. Στον κύριο Συντηχάκη θα ήθελα να παρατηρήσω ότι εμείς θέλουμε να πέσει φως σε όλες τις υποθέσεις και αυτές που αφορούσαν την παρακολούθηση του ΚΚΕ. Γι' αυτό στηρίξαμε το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης ήμασταν. Το αίτημά του να έρθει το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών. Να πω όμως ότι. Και απλά την κάνατε με αφρά πηδηματάκια. Να πω επίσης όμως. Κύριε, μην επιστρέψουμε σε αυτό. Να χαρείτε, δεν έχουμε Ήταν τόσο υποκριτική η συγκατάθεση του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το ΚΚΕ, που τη δεδομένη στιγμή, την ώρα που ξεκινούσε η συζήτηση, αποχώρησαν από την Επιτροπή. Θέλω να προχωρήσω. Επικαλούμενοι άλλα ζητήματα. Δώστε μου απλώς ένα λεπτό. Δεν απέδωσε καμία ευθύνη στην ΕΕΠ, στην κυβέρνηση, για τις παρακολουθήσεις του ΚΚΕ. Τέλος για το επιχείρημα που το ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία. Το πόρισμα ήταν ότι παίζανε κάτι μικρά παιδιά. Να, υπήρχε όμως έρευνα από την ΑΔΕ, αυτό λέω. Δηλαδή, υιοθέτησε η ΑΔΕ και ο κύριος Ράμος. Κύριε, θέλω να πάω και στο ζήτημα των πληστηριασμών. Υιοθέτησε την άποψη Κασιδιάρη. Κύριε Συντηχάκη, νομίζω ότι στο ΚΚΕ έχετε μια σαφέστατη στάση σε ό,τι αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Καταθέσετε και την τροπολογία σας την περασμένη εβδομάδα. Δεν την ψήφισε κανένα άλλο κόμμα. Δεν πέρασε λοιπόν. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω για έχει ο κόσμος. Πόσο μας διευκολύνεται όταν το λέτε? Το λέω γιατί έτσι είναι, κύριε Συντηχάκη. Και έρχομαι λοιπόν σε εσάς και θέλω να μου πείτε. Έχουμε ένα πινκ-πονκ δηλώσεων και από τη Γανίτα τίποτα που λένε και στο χωριό μου σε ό,τι αφορά την νομοθέτηση. Έχω άδικο, Γιώργο. Τη Γανίτα ενώστε με. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αυτή τη στιγμή προστασία για τον κόσμο του οποίου η πρώτη κατοικία κινδυνεύει. Τι θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνει και αν αυτό το οποίο θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει γίνεται στις συνθήκες καπιταλισμού? Είναι απορίας άξιων πως και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τσακώνονται περί όνου σκιάς. Διότι το θέμα των κόκκινων δανείων και η επιτάχυνση των πλαιστηριασμών κτλ. Είναι μνημονιακή δέσμευση. Τρίτο μνημόνιο, το είπε ο κύριος Κουμουτσάκος. Το οποίο φυσικά το στήριξε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και τα άλλα κόμματα που ήταν τότε και τα λοιπά. Καλά, αχρίαστο, ξεαχρίαστο, το ψηφίσατε και με πόδια και με χέρια. Η ουσία είναι ότι το ψηφίσατε. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, αυτή η βιασύνη δημοσίευση τη απόφαση του Αρείου Πάγου. Ταχύτατη είναι στον Αρείο Πάγο. Δείχνει ότι δεν κρατιούνται τα κοράκια να προχωρήσουν στους πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών. Το είχε προβλέψει και ο κύριος Τουρνάρας από τον Νοέμβριο, κύριε λοιπόν, Συντηχάκη. Άρα, ακούστε να δείτε, ούτε σανίδα σωτηρίας, ούτε ασπίδα μπορεί να είναι οι δίθεν διακανονισμοί, αυτοί οι άθλοι πτωχευτικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φυσικά και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σημειωτέων έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαν. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Το σχέδιο Ηρακλής δεν τα χάρισε και με κρατικές εγγυήσεις, κύριε Συντηχάκη. Βεβαίως, ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι έστρωσε το δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τους νόμους του 2015 και του 2016 που παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντ. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Να μην ξεχάσουμε φυσικά το ιδιώνυμο
που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ για όποιον κινητοποιούνταν την εποχή εκείνη, ή ακόμα και η αποθέωση για τον νόμο Κατσέλη, ο οποίος τελικά εξελίχθηκε σε νόμο Κατσέλη Σταθάκη, που στην πραγματικότητα ήταν σε αντιδραστική κατεύθυνση, διότι από τα 430.000 κόκκινα δάνεια στον νόμο Κατσέλη είχαν προσφύγει μόλις τα 170.000. Τα υπόλοιπα γιατί δεν πήγαν σε αυτό το νόμο? Γιατί ακριβώς εισήγαγε την έννοια των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης και του συνεργάσιμου δανειολήπτη. Μάλιστα. Που έλεγε ότι έχεις ένα μισθό στα όρια της εξαθλίωσης, θα χρησιμοποιήσεις όσα είναι για να ζήσεις και τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα δίνεις για το δάνειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα του νόμου Κατσέλη Σταθάκη. Και φυσικά έρχεται η Νέα Δημοκρατία, πήρε τη σκυτάλη μετά και έκανε αυτό τον αντιδραστικό πτωχευτικό κώδικα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται που βγάζει στο σπυρί τις λαϊκές κατοικίες, και έδωσε φυσικά και το δικαίωμα στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους να συγκεντρώσουν ακίνητα, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, και για αναπλάσεις περιοχών κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Εμείς καταθέσαμε μια τροπολογία, όπως είπατε και εσείς, την απέρριψε και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση που είχε κληθεί, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που έλεγε τι? Αυτοδίκαιη πάυση κάθε πράξη αναγκαστικής εκτελέσεις πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Το ερώτημα είναι γιατί απορρίπτονται, ακριβώς γιατί έχουν τη δέσμευση. Είναι κριτήριο όταν θα πράξουν κάτι τέτοιο? Όχι, θα σας χαιρετήσω. Τι ωραίο να σας ακυρώσει και τους δύο λαούς, τι ωραίο που θα είναι, τι ανάσα. Αυτό